Επιστρέψαμε για την περασμένη εβδομάδα που ήρθε εδώ στην παρέα μας. Μας υποσχέθηκε ότι θα βγει από το Skype γιατί θα βρίσκεται στα Χανιά. Τελικά είναι στη Λευκωσία και είναι εδώ στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, η Θέκλα Πετρίδου. Έτσι που κάνουν τώρα, είναι. Έτσι κάνουν τώρα. Καλώς. Γεια σου, Θέκλα. Γεια σας ξανά. Καλώς όρισα. Έχετε και καναπέδες. Να κάτσουμε, να πλώσουμε. Είδες, αγαπητέ, το τραγούδι. Μ' αρέσει να σας έξι. Τι φαντάζομαι είναι τυχαία. Όχι, δεν είναι καθόλου. Η επιλογή του τραγουδιού. Τραγουδιού καθόλου. Τι γίνεται. Είναι με viral ότι μετακόμισε στα Χανιά και εγώ μείνα δεκάτο, μα είδες. Γιατί όμως. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Κοιτάξτε, την προηγούμενη φορά είπαμε ότι διάγω μια περίοδο ελευθερία. Ναι. Στι περίοδου ελευθερία οι άνθρωποι κάνουν ό,τι θέλουν. Οπότε. Προέκυψα διάφορα. Γλίτωσα από τον κορονοϊό παντό. Ευτυχώ. Ναι. Εντάξει, γλίτωσα ο κορονοϊό που μένει. Απελευθερώθηκαν οι οικοί μου, όσοι τέλο πάντων. Έτσι έμεινα να δείξει. Θα δείξει. Κοίταξε, είπαμε ότι η δουλειά μου είναι μέσω διαδικτύου πλέον, οπότε μπορώ να δουλεύω από οπουδήποτε. Ναι. Εντάξει, χαλάσε που είμαι εδώ. Όχι, εμένα μου αρέσει, μα εγώ θέλω να είσαι κάθε εβδομάδα εδώ. Εντάξει, μπορεί να το έχεις, πού ξέρεις. Εν τω μεταξύ, γεμώσετε το διαδίκτυο, μετακόμισε στα Χανιά. Πήγα 4 μήνες, ρε παιδιά, και ήρθα, και είπα μπορεί να ξέρω. Σημασία αν έχει ότι πέρασες ωραία όμως, Θέκλα μου. Πέρασες ωραία. Με καλή διάθεση παντού περνάς ωραία. Μπράβο. Και όταν κουβαλάς τον εαυτό σου και τους εσωτερικούς σου δαίμονες, παντού περνάς δύσκολα. Εντάξει, πέρασα καλά. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα ακόμα να πάει πίσω, γιατί θα πάει. Δεν ξέρω. Από τι εξαρτάται. Από το. Κοίταξε στη ζωή. Πρέπει να μάθουμε και όσο μεγαλώνουμε να γινόμαστε πιο υπομονετικοί. Ναι. Και να αφήνουμε τη ζωή να εξελίσσεται. Εντάξει, εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μάλιστα. Στην παρούσα φάση είμαι εδώ. Τέλεια. Εδώ. Ρε παιδί μου, με θέλει να πει. Όχι, θέλω, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Αλλά είναι μια την απορία. Ακόμα δεν κληρώσετε τον έρωτα. Την άλλη Παρασκευή. Για να φωνάσω στο Instagram, θέλω να σου πω για τον έρωτα σου. Είδατε. Ναι, μα. Τέλεια. Όχι, θα ρωτήσω άλλα. Όχι, άρτα υπόλοιπα. Ρε Αλέξανδρε, είπα σα την προηγούμενη φορά ότι έχω υπάρξει πάρα πολλά χρόνια δεμένη με τι υποχρεώσει μου. Δόξα τω Θεώ, κατάφερα τα έφερα τη εσπέρα. Δεν μένει σε έναν τόπο, εννοώ. Ναι. Τώρα έχω μια ελευθερία κινήσεων. Άλιστα. Όταν ήρθα, είχα σκοπό να φύγω. Τελικά ναι. Δεν έφυγα. Δηλαδή, μπορεί να φύγει και να πα κάπου αλλού. Αν μπορεί. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Είσαι όλο εκπλήξεις. Όλα πάντα είναι πιθανά νομίζω με τη Θέκλα σε αυτή την περίοδο της ζωής. Αρέσκει μου το ελεύθερο πνεύμα όμως. Είναι τέλεια ρε παιδιά. Είναι. Γιατί ανυπομονείς για το τι θα σου ξημερώσει το αύριο. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα στις νέες κοπέλες, οι οποίες κάθονται και ονειρεύονται νηφικά και γάμους και να γίνουν μανούλες κλπ. Ότι είναι ωραία αυτά τα πράγματα όταν τα κάνεις κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, όμως έχει και άλλες χαρές η ζωή. Δηλαδή δεν εκπληρώνεται ο άνθρωπος μόνο με το να αποκατασταθεί ή να βρεθεί μέσα σε έναν κουτί. Δεν είναι κακό να είσαι σε έναν κουτί. Είναι μια μεγάλη ευλογία η μητρότητα. Mm-hmm. Πραγματικά με τίποτα δεν μετανιώνω ότι έχω βιώσει το ταξίδι της μητρότητας μέχρι να ηλικιωθούν τα παιδιά μου, πλέον είναι νομικά ενήλικα. Αλλά μην ταλαιπωρείτε τον εαυτό σας θεωρώντας ότι μόνο έτσι θα είσαι καλά και όταν είσαι αδέσμευτος, όταν είσαι single, δεν μπορείς να είσαι καλά. Ναι. Έχει και τη χαρά του αυτό, το να μην έχεις υποχρεώσεις που να σε κρατάνε συγκεκριμένα σε ένα χώρο. Έτσι. Υπάρχει όμως και πανδημία που μας περιορίζει, οπότε δεν μπορούμε να φλερτάρουμε όσο θέλουμε. Εσείς που θέλετε. Εσείς που θέλουμε. Εσάς που θα τραβά ο οργανισμός σας. Εσάς που σας ευχήθηκε ο άλλος ότι θέλετε να το πάθετε. Το καλά να μας κάνει. Δεν μπορούμε να φλερτάρουμε όσο θέλουμε. Τελικά όμως δεν μπορούμε να φλερτάρουμε όσο θέλουμε ή έτσι φλερτάραμε και πριν τον κορονοϊό. Έλα ρε φίλε, δηλαδή σοβαρά τώρα. Ξέρεις, στο κανάλι στο YouTube ασχολούμαι πάρα πολύ με ανθρώπινες ιστορίες, οι οποίες έρχονται καθημερινά πολλές. Ναι. Και η κουβέντα έχει και πλάκα, γιατί ξεκίνησα να το κάνω αυτόν το 2011, τότε που στην Ελλάδα υπήρχε πολύ, ήταν η απαρχή της οικονομικής κρίσης και ήταν τότε που είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν τα πράγματα. Περιμέναν οι άνθρωποι να περάσει η οικονομική κρίση, μετά έρχεται η Τρόικα, τώρα έρχεται ο κορονοϊός, τέλος πάντων με πονεμένη ιστορία.
Και είχαμε κάνει και μια μελέτη μαζί με την πολύ στενή μου φίλη και συνεργάτη, την δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, σε σχέση με το για ποια θέματα προσεγγίζουν διαδικτυακά ένα ψυχολόγο οι άνθρωποι. Και ενώ περιμέναμε ότι το πρώτο θέμα για το οποίο θα μου έγραφαν email και θα ζητούσαν τη γνώμη μου θα ήταν τα προβλήματα, τα οικονομικά, τις ανεργίες κτλ., το πρώτο θέμα διαχρονικά είναι οι ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή ο Έλληνας, ο Κυπρίος, ο κόσμος να χαλάσει. Είναι. Το μυαλό μας είναι στους έρωτες. Είμαστε προγραμματισμένοι ίσως κοινωνικά με αυτόν τον τρόπο. Είναι αυτή η pop κουλτούρα μας, είναι αυτά τα καψουροτράγουδα μας, είναι αυτές οι ιστορίες μας, οι ερωτικές. Είναι ο αέρας. Η θάλασσα, είναι το κλίμα. Το ιόδιο, δεν ξέρω. Τα προβλήματα μας τα εγκεφαλικά που μας λένε ότι κοπέλα μου, κοπέλη μου, αν δεν έχεις έρωτα και αν δεν έχεις σεβτά, δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου και να είσαι καλά. Ενώ στην πραγματικότητα, εγώ θέλω να σας το πω, θα σας μιλήσω για το φλερτ. Πριν μας μιλήσεις όμως, να πούμε ότι θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. 77-77-1088. Ό,τι απορία έχετε, η Θέκλα μας είναι εδώ και θα μας τη λύσει. Τους ασκούς του αιώνα. Έτσι, μπράβο. Θέλετε να φλερτάρετε, φλερτάρετε, δεν φλερτάρετε, όλα εδώ θα σας τα λύσουμε. Έχουμε έτσι αυτήν την νοοτροπία και έχουμε μεγαλώσει με αυτήν την προσδοκία ότι η ζωή μας θα έχει ενδιαφέρον και η ζωή μας θα είναι όμορφη και θα έχει action και θα ανέβει η αδρεναλίνη μας και θα είμαστε πολύ καλά. Μόνο όταν φλερτάρουμε, όταν είμαστε στις αρχές μιας ερωτικής σχέσης, όταν είμαστε μέσα στον έρωτα. Είναι περιεκτιμημένος ο έρωτας. Δεν τον απορρίπτουμε. Δεν λέμε να φύγει εντελώς από τη ζωή μας, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν δυσκολίες της μοναξιάς ή δυσκολίες στενάχωρων ερωτικών σχέσεων και στενάχωρων γάμων, να σταματήσουμε να τον προωθούμε τόσο πολύ, γιατί να νιώθουν τα πλάσματα ότι τι κάνουμε εμείς τώρα, πού στεκόμαστε και μπορεί να είναι και σε πολύ καλύτερη θέση από αυτούς που έχουν ερωτήσει. Λοιπόν, αυτά λεχθέ. Αυτών λεχθέντων, ας πάμε στο θέμα μας. Στο ψητό. Στο ψητό. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι το ερώτημα που μου έκαμες έχει να κάνει με το ότι και πριν από την πανδημία το φλερτ γινόταν κυρίως διαδικτυακά. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί όμως γινόταν διαδικτυακά? Φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε τον άλλον πλέον, διότι βρήκαμε την ευκολία του να στείλουμε το μήνυμα χωρίς να μας δει ο άλλος, χωρίς να πρέπει να ντραπούμε? Είναι ό,τι πρέπει το διαδικτυακό φλερτ για ανθρώπους ντροπαλούς. Επίσης είναι ό,τι πρέπει για ανθρώπους δόλιους και για ανθρώπους ύπουλους και πονηρούς, οι οποίοι το παίζουν ελεύθεροι ενώ δεν είναι. Οι οποίοι το παίζουν ότι είναι ικανοί και διαθέσιμοι να αγαπήσουν και να ερωτευτούν, ενώ θέλουν απλώς να περάσουν ωραία και να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια ή απλώς θέλουν να εξάψουν τη φαντασία τους χωρίς να κάνουν τίποτα περισσότερο. Εντάξει, αυτό όμως γινόταν προ-κορονοϊού. Γενικά. Ισχύει και τώρα όμως. Τώρα, παρακολουθείτε. Να τάξει τώρα, τι εννοείς? Ναι, ρε παιδί μου, τώρα όμως υπάρχει ακόμη μια δυσκολία. Δεν μπορείς να πάει σε ένα καφέ, να πάει σε ένα εστιατόριο, να πάει σε ένα κλαπ για να γνωρίσεις μια κοπέλα, έναν άντρα, κάτι. Κοίταξε, πριν τον κορονοϊό, τα κανονίσματα για τα ραντεβού γίνονταν μέσω διαδικτύου. Ναι. Η διαφορά τώρα είναι ότι αν δεν έχει safe pass, αν δεν είσαι εμβολιασμένος ή αν δεν έχεις ένα rapid αρνητικό, έτσι που τα λένε, ναι. Δεν μπορείς να πάεις, να φλερτάρεις. Όχι, μάνα μου, δεν μπορείς να βγεις ραντεβού σε δημόσιο χώρο. Άρα δεν μπορείς να ερωτευτείς, καλά το είπα. Διαφωνεί. Όχι. Ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς, αν δεν πάει στο καφέ, δεν ερωτεύεται. Όχι. Ας συναντηθεί σε έναν μπάρκο με φόρμες τζόκινγκ με έναν άλλο πρόσωπο, δεν μπορεί να ερωτευτεί. Λάθος. Αν πάει σπίτι κάποιου πλασμάτου, αν καλέσει κάποιον πλάσμα σπίτι, δεν μπορεί να ερωτευτεί. Ρε παιδιά, θέλει καφέ ή εστιατόριο. Δεν γίνεται. Έλα. Μπορούμε να βγάλουμε μια τηλεφωνική γιατί περιμένει πολύ κόσμο. Ευκάλε. Κύριε Φίβο μου, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλό απόγευμα, καλή χρονιά. Περιμένουμε τη δική σας απορία. Η κυρία Σέγκλα, με όλο τον σεβασμό να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Κοιτάξτε, είπετε προηγουμένως ότι πλέον δεν έχει σημασία, αντιλήφθηκα σαν να πούμε να υπάρχει ο γάμος πλέον. Ξέρω εγώ, άρα υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα που είπα. Είπα εγώ έτσι καταλαβαίνω, λέω και εγώ μήπως. Όχι, όχι. Είπα ότι ο γάμος έχει και δυσκολίες πολλές φορές. Το να είσαι γονιός κυρίως έχει πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις. Άρα νεαρές οι κοπέλες και τα νεαρά τα κοπέλια να μην βιάζονται αμάν να παντρευτούν,
να το κάνουν όταν έρθει κατάλληλος καιρός με τις κατάλληλες συνθήκες. Δεν μίλησα εναντίον του γάμου. Δεν είναι το πάνω γάμο, και ξέρω εγώ, υπάρχουν κι άλλα ενδιαφέροντα. Δεν είναι έτσι που το είπα. Λυπάμαι αν το έχετε καταλάβει. Δεν έτσι συγγνώμη, είναι έτσι καταλάβα. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα που οι άνθρωποι οι οποίοι δεν βιάζονται για να δημιουργήσουν οικογένεια και να γίνουν γονείς, ως επιτοπλίστο γίνονται και καλύτεροι γονείς και έχουν και καλύτερους γάμους. Λέω και εγώ μετά από δύο γάμους που κάνετε εσείς, λέω μπορεί να βάλετε νέες ιδέες. Όχι, όχι, δεν είμαι εναντίον του γάμου και γι' αυτό όπως πολύ ορθά το είπατε, το δοκίμασα και δύο φορές. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό με κάνει να είμαι εναντίον του γάμου ότι επαντρεύτηκα δύο φορές. Μάλλον υπέρ με κάνει. Έχει περισσότερη εμπειρία όμως για να μας πει τα... Μιλώ με βάση την προσωπική μου πείρα. Απλώς επειδή τα παιδιά εδώ είναι ελεύθερα και έχω και εγώ παιδιά ελεύθερα και θέλω οι άνθρωποι που αγαπώ να κάνουν καλούς γάμους και να κρατήσουν οι γάμοι τους και να μην πάνε κάποτε σε μια εκπομπή στην τηλεόραση για να τους πούνε εσύ που παντρεύτηκες και χώρισες δύο φορές. Γι' αυτό λέω να το κάνουν έτσι με μεγαλύτερη υπομονή για να το κάνουν καλά. Δηλαδή να μεγαλώσουν πολλά, να περάσουν τους 40. Όχι, είναι το που είπα. Αφού 30 νεαροί πλέον, 35 δεν παντρεύονται. 40 νεαροί. Αλλάξαν οι γεροί, αλήθεια. Έχουν αλλάξει εποχές και η αλήθεια είναι ότι τούτο που έλεγαν οι παλιοί, μικρός παντρέψου, μικρός καλογερέψου, είχε κάποια βάση. Και όντως έχει κάποια βάση. Είναι ότι αν μάθει ένας άνθρωπος να μόνος του και να είναι ελεύθερος, δυσκολεύεται μετά να προσαρμοστεί μέσα σε μια σχέση και σε ένα γάμο. Όμως. Σίγουρα το να παντρευτεί κάποιος στα 20, που παλιά θεωρείται ότι ήταν μια καλή ηλικία για γάμο, πλέον δεν είναι καλή ηλικία για γάμο, γιατί ξέρουν ότι δεν είναι όριμος κάποιος στα 20. Ναι, αλλά όμως υπάρχει και το εξής φαινόμενο. Αν παντρευτεί 40 χρονών και μετά πώς θα χαρείς τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου προπαντών, το καλό, το καλό στην εποχή μας είναι ότι έχει ανέβει το προσδόκιμο ζωής και παλιά άνθρωποι πέθαναν στα 55 τους, στα 60 τους, τώρα πεθαίνουν μετά τα 80-85 χρόνια από φυσικά αίτια. Έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Δεν λέμε να παντρεύονται οι άνθρωποι στα 40 σίγουρα, αλλά επειδή μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι για λόγους που μπορεί να μην είχαν να κάνουν με τους ίδιους. Γιατί δεν να πεις σήμερα θα παντρευτώ, και επειδή το αποφάσισες από μόνος σου να παντρευτείς, πρέπει να βρεθεί και ένας κατάλληλος άνθρωπος που να έχει τις κατάλληλες προθέσεις, να ταιριάζεται και να κάνετε ένα γάμο. Μπορεί κάποιος, κάποια κοπέλα που μας ακούει να 35 χρόνια, 36 χρόνια, κάποιος να 40 χρόνια, και να μην έχει συναντήσει ακόμη έναν κατάλληλο σύντροφο, να μην τους απογοητεύουμε. Έχει μεγαλώσει το προσδόκιμο ζωής πλέον. Ναι. Και σίγουρα δεν μπορούμε να βγάζουμε κανόνες που να εφαρμόζουν σε όλους, αλλά αυτό που μπορώ να συμβουλεύσω τα νέα παιδιά ως ψυχολόγος και μιλάω και από το χώρο της μητέρας πλέον, μπορεί να κάνουμε μπλάκα, αλλά ξέρετε, είμαι αρκετά σοβαρός άνθρωπος και γελάω με τον εαυτό μου. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να αυτοσαρκάζεται, σημαίνει ότι, ναι, ότι έχει και αντίληψη με τον πράγματο. Μιλώντας και από το χώρο της μητέρας, θεωρώ ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από πολύ βιαστικές κινήσεις στην επιλογή συντρόφου, γιατί δυστυχώς δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν παλιά, που όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους και θα έπαιρνε μια κοπέλα κάποιος συγχωριανών της ή έναν κοπέλι, θα έπαιρνε μια συγχωριανή του που ήξερε την οικογένεια της, τα παππογεννικά της, ήξερες ποιον έπαιρνες. Πλέον οι άνθρωποι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και θέλει προσοχή ώστε να μην κάνουν λαθασμένη επιλογή συντρόφου και μετά να τραβούν τα μαλλιά τους. Κοίταξε, άλλαξε και ο ρόλος της γυναίκας πλέον. Η γυναίκα είναι ο άρχον τώρα. Δεν θα συμφωνούσα μαζί σας το να βάζαμε τέτοιες γενικεύσεις, γιατί θεωρώ ότι και οι άντρες και οι γυναίκες έχουν το χαρακτήρα τους, έχουν την προσωπικότητα τους ο καθένας. Έχει ανθρώπους που είναι πιο επιβλητικοί, έχει ανθρώπους που είναι πιο υποχωρητικοί. Το ιδανικό είναι να συνεργάζονται οι δύο σύντροφοι και να είναι ισότιμοι, να μην εξουσιάζει ο ένας τον άλλον. Ούτε ο άντρας να εξουσιάζει τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα να εξουσιάζει τον άντρα. Εγώ νομίζω ότι η γυναίκα πρέπει να υπακούει, ο άντρας πρέπει να υπακούει τη γυναίκα, τι έπαιρνε να κάνει. Να υπακούει ο ένας τον άλλον και να δίνει σημασία ο ένας τον άλλον στα συναισθήματα του άλλου. Δηλαδή και οι δύο οι άνθρωποι πρέπει να φαίνονται μέσα στη σχέση τους, πρέπει να ακούγονται μέσα στη σχέση τους. Μέσα σε μια σχέση για να είσαι καλά πρέπει να έχεις σεβασμό και από τον εαυτό σου και από τον σύντροφο σου και να σέβεσαι και εσύ τον σύντροφο σου. Να υπάρχει αλληλοσεβασμός και να φροντίζουμε να είμαστε και δύο καλά, όχι να φροντίζουμε ποιος θα επιβληθεί στον άλλο. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Φίλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και την κυρία Κατερίνα, έτσι, σύντομα να μας πει τη δική της ερώτηση για να προχωρήσουμε στο θέμα. Κυρία Κατερίνα μου, καλό απόγευμα.
Κυρία Κατερίνα. Ναι, κυρία Θέκλα. Χαίρετε, κλείστε την τηλεόραση σας και ακούγεστε. Αν μπορείτε να μας ακούγετε από το ακουστικό και όχι από την τηλεόραση. Κυρία Θέκλα, να σας πω την άποψη. Ναι. Η καλή γραμμή. Ναι. Η καλή γραμμή είναι μετά τα 30. Οι κοπέλες σήμερα θέλουν να κάνουν καριέρα, να εργάζονται, να γνωρίσουν και τον κατάλληλο άντρα. Οι μικροί γάμοι μπαίνουν στα βάσανα και ύστερα θέλουν να χωρίσουν. Μιλάτε εκ πείρας, κυρία Κατερίνα μου. Συμφωνείτε. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σου, κυρία Κατερίνα. Γεια σου, κυρία Κατερίνα μου. Καλό Σαββατοκυριακό. Κάτι θα ξέρει η κυρία Κατερίνα. Ναι. Κάτι θα ξέρει. Έχουμε πολλές τηλεφωνικές. Δεν θα απαντήσουμε άλλες, γιατί δεν θα προλαβούν να βγουν. Δεν έχει κανένα νόημα να πει τίποτα προσωπικό. Όλοι αυτόν τον κουτώναμε. Είχα ξεχάσει πώς είναι η Κυπριακή τηλεόραση. Είμαι στα φιγουάρα. Πες μου μια χώρα στην οποία να μετακομίσεις. Σε παρακαλώ, όχι, μην είναι. Τώρα πραγματικά θα έρχεσαι κάθε εβδομάδα εδώ στο στούντιο. Εισηγήσου μια χώρα. Μια χώρα στην οποία το να είναι μια γυναίκα στα 46 και να έχει κάνει δύο γάμους, να μην είναι κάτι που να είναι ανάγκη να τις το υπερθυμίσουμε στην κρατική τηλεόραση. Ήθελα να το ξεχάσει και είναι πίπα μου γιατί. Δεν είστε ευθύμιζες. Κοιτάξτε, ήταν ευγενέστατος. Ευγενέστατος ήταν ο κύριος Φίβος. Και μας έδωσε και την ευκαιρία να πούμε και πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία τα σκεφτόμουν όταν ερχόμουν εδώ. Θα μας πλέον το χρόνο μας, έχουμε 6-7 λεπτά από όταν πέτω. Είναι να μου δώσεις, με κοφτεί. Εμένα να δείτε τελειώσει εκπομπή. Με ενδιαφέρει. Ναι, συνέχιση. Φλάκα. Έχω δει όσο άσχησε. Και αγελόδαμε να ξανάρθω. Να ξανάρθω. Ναι, πραγματικά έμπαιρνα μέσα από το διαδρόμο και λέω, μα έχει 20 χρόνια από την πρώτη φορά, παραπάνω. Ναι. Που την πρώτη φορά που ήρθα. Έχω να σου πω, σε αγαπάνε όλοι. Και κάτω στο μακιγιάζ. Και τους αγαπάω όλους. Και αγαπάω όλους, ναι. Πάντως ο κόσμος τηλεφωνά και ρωτάνε, είσαι σίγκολ. Δεν μου δουν το ερώτημα. Ερωτούν. Είπα να το ρωτήσω. Αφού ρωτούν. Αν είμαι σίγκολ, ναι. Τι άλλο θα είμαι για μου μετά από δύο γάμους και δύο διαζύγια. Είναι σίγκολ, κυρίε και κύριοι. Τι άλλο θα είμαι, αλλά. Ρωτούν γι' αυτό. Επιθυμώ να παραμείνω όμως. Όπως είπα, εσείς που θέλετε να φλερτάρετε. Θέλεις να τούρια και καφέ. Εσείς που θέλετε. Εσάς που σας τραβάει ο οργανισμός σας. Ναι. Θέλεις να πει δεν σε φλερτάρουν. Δεν επιτρέπω. Δεν επιτρέπεις, εντάξει, όταν έρθει ένα μήνυμα. Διαδικτυακά εννοώ, ρε παιδί μου, δεν απαντάω σε φλερτ. Εντάξει, δεν απαντάω σε φλερτ. Όχι, δεν απαντάω σε φλερτ. Παρόλο που θεωρώ καλό πράγμα το φλερτ, δεν το θεωρώ κακό πράγμα το φλερτ, επειδή δεν είμαι διαθέσιμη, δεν απαντάω σε φλερτ. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να ξέρει πότε είναι διαθέσιμος και για να είσαι διαθέσιμος για φλερτ, για να πάμε στο θέμα μας, πρέπει να έχεις μια καλή σχέση με τον εαυτό σου. Να απολαμβάνεις την καθημερινότητα σου, να έχεις καταφέρει να δαμάσεις τους εσωτερικούς σου δαίμονες, να έχεις ξεπεράσει οποιαδήποτε τραύματα σου έχει αφήσει η προηγούμενη σου σχέση, ο γάμος σου, να είσαι καλά, να έχεις χορτάσει τη μοναχικότητα, να είσαι σίγουρος ή σίγουρη ότι αυτό που σου λείπει είναι συντροφικότητα και δεν ψάχνεις να βρεις τον έρωτα έναν αντικαταθλιπτικό, ή έναν πασάλιμα των προβλημάτων σου ή έναν κάλυμα των κενών σου και να έχεις το χρόνο και την ενέργεια να διαθέσεις για να γνωρίσεις ουσιαστικά έναν άνθρωπο και να δώσεις μια πραγματική ευκαιρία για μια σχέση. Δηλαδή είναι ανθρώπινο δικαίωμα να θέλεις να φλερτάρεις και ανθρώπινο δικαίωμα να μην θέλεις να φλερτάρεις, χωρίς να σημαίνει ότι απορρίπτεις τους ανθρώπους ή ότι έχεις κακές γνώμες για τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι είναι θετικό πράγμα οι άνθρωποι που είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια σχέση να προχωρούν. Στη δημιουργία, να προχωρούν στο φλερτ, να έχουν το θάρρος να φλερτάρουν. Λόγω του ότι έχουμε την ιστορία με την πανδημία, είναι καλή ιδέα να έχουμε safe pass, ούτως ώστε να πάμε στην καφετέρια του Αλέξανδρου, να πάμε στο εστιατόριο. Είναι καλύτερα οι γνωριμίες να γίνονται σε δημόσια μέρη, γιατί αυτό που έχει παρατηρηθεί επί της πανδημίας, αυτά τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν που έχουμε την πανδημία, είναι ότι πολλές σχέσεις δημιουργούνται στα κρυφά, δημιουργούνται στο διαδίκτυο, παραμένουν
σε ιδιωτικούς χώρους, δηλαδή συναντιούνται οι άνθρωποι ένα στο σπίτι του άλλου, δεν βγαίνουν έξω, δεν κοινωνικοποιούνται και είναι σχέσεις οι οποίες δεν έχουν μέσα την σύνδεση με την υπόλοιπη κοινωνία και εκεί κάπου χωλαίνουν οι σχέσεις αυτές. Επίσης πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην έχουμε αυτήν την νοοτροπία ότι θέλω οπωσδήποτε να αγαπήσω, θέλω οπωσδήποτε να αγαπηθώ, θέλω οπωσδήποτε να ερωτευτώ. Οπότε όταν με πλησιάζει κάποιος άνθρωπος, αν είναι και εμφανίσιμος αυτός ο άνθρωπος ή την κοπέλα που φλερτάρω ή τον άνδρα που φλερτάρω, αν ανταποκρίνεται και μ' αρέσει κιόλας, δίνω με τα μούτρα χωρίς να παίρνω τον κατάλληλο χρόνο για να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος, τι προσωπικότητα έχει, τι χαρακτήρα έχει και να είμαι σίγουρος, να είμαι σίγουρη ότι ταιριάζουμε αυτόν τον άνθρωπο, να μην την πατήσουμε. Ναι. Γιατί πολλές φορές από τη μεγάλη επιθυμία να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε, κάνουμε κακές επιλογές, τις οποίες πληρώνουμε στη συνέχεια. Θα μου τις πεις την επόμενη εβδομάδα, όλα αυτά τα οποία έχουμε. Άρα την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για το πώς διαχειριζόμαστε μια νέα γνωριμία. Έτσι ακριβώς. Πώς διαχειριζόμαστε μια νέα γνωριμία, Ανδρέα μου, ξανά πες μας. Ξανά. Μπορείτε να διεκδικήσετε δύο αντίτυπα του βιβλίου της Θέκλας μας, Έρωτας από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Συμμετέχετε στο διαγωνισμό που είναι στο Instagram, όλα στον αέρα, ρίγμε λατινικούς χαρακτήρες. Follow, like και δύο φίλους σας tag στο post που βλέπετε και πίσω στην οθόνη. Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω πως ναι. Όχι, νομίζω πως ναι. Θα το αφιερώσω. Αλλά θα με πιάσουν να μου λαλούν που τούτα πάλε. Όχι, θα πούμε άλλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πλάκα καμνώ, δεν έχω πρόβλημα. Χαίρομαι ο κόσμος να μιλάει ανοιχτά και χαίρομαι να απαντάω ανοιχτά. Σε ευχαριστούμε που είσαι. Φιλάκια θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Διαφημίσεις επιστρέφουμε.